Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Αντώνης Βυζαντίνης και μαζί θα κάνουμε την σειρά των μαθημάτων για το Android Development, τα βασικά. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια παρουσίαση απλή και θα δούμε την εγκατάσταση των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των εφαρμογών στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Τα προγράμματα λοιπόν, τα οποία είναι απαραίτητα για τις εφαρμογές μας, για τα παιχνίδια μας, για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα ακολουθήσουν στη συγκεκριμένη σειρά των βίντεο. Αρχικά θα ψάξουμε στο Google να βρούμε το Eclipse, οπότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο Google το Eclipse. Επιλέγουμε Eclipse Download. Εμφανίζεται το παράθυρο του Eclipse. Και θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το Eclipse IDE for Java Developers. Ανάλογα με την έκδοση την οποία έχετε στον υπολογιστή σας, είτε 32-bit είτε 64. Συνήθως οι υπολογιστές, οι καινούργοι, οι ακριβοί υπολογιστές που έχουμε είναι οι 64-bit και οι παλιοί οι 32-bit. Οπότε κάνουμε κλικ εδώ για να ξεκινήσει το download. Και αφού ξεκινήσει το download και το κατεβάσουμε, στην συνέχεια κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ για να το κατεβάσουμε. Το άλλο που χρειαζόμαστε είναι το Android SDK, το οποίο το πληκτρολογούμε. Και αυτό επιλέγουμε Android SDK Developers και συγκεκριμένα από εδώ το Download SDK for Windows. Κάνουμε κλικ, ξεκινάει και αυτό, κατεβαίνει για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου προγράμματος. Βασικά με την συγκεκριμένη σειρά των βίντεο δεν θα τρέχουμε και πάρα πολύ, για να μπορέσουν και αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον προγραμματισμό να μας ακολουθήσουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε ξεκινήσει το download για το Android SDK, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα και αφού ολοκληρωθεί το download, δημιουργεί ένα αρχείο, έναν φάκελο συμπιεσμένο, τον οποίο πρέπει να αποσυμπιέσουμε με εξαγωγή όλων στην ίδια περιοχή, στον ίδιο φάκελο. Και όπως βλέπετε εδώ έχει κατέβει και το αρχείο για το SDK για Windows. Εδώ κάνουμε διπλό κλικ εκτέλεση και ακολουθούμε τα βήματα για την εγκατάσταση του SDK. Ο φάκελος που έχει δημιουργηθεί μετά την αποσυμπίεση του Eclipse είναι αυτός. Τον ανοίγουμε ξανά και κάνουμε διπλό κλικ στο Eclipse με το συγκεκριμένο εικονίδιο, το εκτελέσιμο δηλαδή αρχείο του Eclipse, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο περιβάλλον του Eclipse. Εδώ όπως βλέπετε μου έχει βγάλει ένα παράθυρο με την δυνατότητα να επιλέξουμε το Workspace. Το Workspace είναι ένας φάκελος που μας προτείνει το Eclipse, μέσα στον οποίο θα οργανώνουμε τα προγράμματα που θα αναπτύσσουμε, τα παιχνίδια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μπορούμε τον φάκελο αυτό να τον κρατήσουμε όσο έχει ή να επιλέξουμε από τον Browse κάποιον άλλο φάκελο που θα χρησιμοποιήσουμε. Δεχόμαστε προς το παρόν το συγκεκριμένο φάκελο, πατάμε OK και θα ξεκινήσει η διαδικασία με την οποία φορτώνεται το πακέτο του Eclipse. Την πρώτη φορά που θα εμφανιστεί το περιβάλλον, το Eclipse, το Java Eclipse, όπως το βλέπετε εδώ, θα εμφανιστεί και μια σελίδα, η αρχική σελίδα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην αρχική σελίδα στο χ που υπάρχει πάνω στην αριστερή γωνία και να το κλείσετε.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάμε στο μενού Help και να επιλέξουμε την διαταγή Install New Software. Στο παράθυρο Install New Software, όπως το βλέπετε εδώ, στο δεξί μέρος υπάρχει το κουμπί Add. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Add και εμφανίζει το συγκεκριμένο παράθυρο. Στο Name, και βασικά αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι να συνδέσουμε τα Android Development Tools, το ADT όπως λέγεται, να κάνουμε δηλαδή τη σύνδεση. Γράφουμε εδώ λοιπόν στο όνομα ADT Plugin. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τα Android Development Tools, όπως είπα και προηγουμένως, με το Eclipse και να μπορούμε εύκολα να τα χρησιμοποιούμε από εδώ. Όπως βλέπετε, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο link. Αυτό το link θα το βρούμε από το συγκεκριμένο site. Είναι το site developerandroid.com και θα ψάξετε να βρείτε το Installing the ADT Plugin. Εμάς μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο link, το επιλέγουμε, κάνουμε αντιγραφή και το περνάμε στο Eclipse και μέσα στο Location. Ctrl V, πατάμε OK. Και εμφανίζεται το παράθυρο Install Evaluable Software. Το έχει πάρει. Εμείς θέλουμε το Developer Tools, το τσεκάρουμε. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τώρα και το NDK Plugins, αλλά προς το παρόν δεν το χρειαζόμαστε. Στην πορεία των μαθημάτων θα δούμε πώς μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και αυτό. Και στην συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση πατώντας το κουμπί Next. Πατώντας το κουμπί Next αρχίζει και ψάχνει τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία και τις εξαρτήσεις που χρειάζεται για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου plugin. Εδώ μας έχει βγάλει τις λεπτομέρειες αυτών που πρόκειται να εγκαταστήσει. Εμένα τα έχει τσεκαρισμένα, είναι ήδη εγκατεστημένα στο δικό μου υπολογιστή, γι' αυτό τον λόγο δεν με αφήνει να προχωρήσω. Εσείς συλλογικά θα πρέπει να τσεκάρετε αυτά που υπάρχουν εδώ και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί Next, έτσι ώστε να γίνει η εγκατάσταση αυτών και σε εσάς. Όταν θα γίνει η εγκατάσταση θα σας προτείνει να κάνετε επανεκκίνηση του Eclipse, θα την κάνετε κανονικά και θα γυρίσετε και θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση για το Eclipse. Κατά την επανεκκίνηση θα σας ζητηθεί ο φάκελος μέσα στον οποίο είχατε εγκαταστήσει το SDK, τα SDK Tools. Εδώ στο που είχαμε, το παράθυρο από το οποίο είχαμε ανοίξει το Eclipse, αν πάτε πίσω, είχαμε το αρχείο εγκατάστασης του SDK Tools. Από εδώ πρέπει να γίνει η κατάσταση. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο, αποδοχή αν δουλεύετε σε Vista, και εδώ μας εμφανίζει το παράθυρο εγκατάσταση Welcome to the Android SDK Tool Setup Wizard. Προχωράμε με Next και ξεκινάει η διαδικασία της εγκατάστασης. Κάποια στιγμή θα σας ζητήσει να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε τον φάκελο εγκατάστασης του Android SDK Tool και στο τέλος θα σας το ανοίξει αυτόματα. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό. Εάν δεν το ανοίξετε αυτόματα, μπορείτε να πάτε από το μενού Έναρξη, Προγράμματα, και θα δείτε ότι έχει εγκατασταθεί εδώ ένα Android SDK Tools με δύο επιλογές, τρεις μάλλον, μαζί με το Uninstall, το AVD Manager, το οποίο θα δούμε στην συνέχεια και δεν είναι τίποτα άλλο από τη δυνατότητα που υπάρχει για να δημιουργούμε emulators, προσομοιωτές, για να δοκιμάζουμε τις εφαρμογές και τα παιχνίδια μας σε όλες τις συσκευές, γιατί δεν είναι δυνατό να έχουμε όλες τις συσκευές Android που κυκλοφορούν στην αγορά. Οπότε θα μπορούμε να
μπορούμε να φτιάξουμε αξιομοιωτές εδώ πέρα και βασικά εκεί θα δουλεύουμε, τους αξιομοιωτές από το AVD Manager. Θα ανοίξει το SDK λοιπόν, το SDK Manager, θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά και θα σας προτείνει, ανοίγει όπως βλέπετε εδώ το Android SDK Manager, φορτώνει κάποια πράγματα. Εδώ θα δούμε λίγο αναλυτικά, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε τα πακέτα τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των εφαρμογών μας και σιγά σιγά θα πρέπει να τα εγκαταστήσετε όλα. Ξεκινώντας από τα tools τα επιλέγουμε, για παράδειγμα βλέπετε εδώ ότι επειδή είναι ήδη εγκατεστημένα μας προτείνει ένα πακέτο, δηλαδή λογικά πρέπει να είναι εδώ κάτω το πακέτο το οποίο προτείνει για εγκατάσταση. Τέλος πάντων, επιλέγουμε από εδώ τις εκδόσεις Android, πατάμε install, αποδεχόμαστε τους όρους, το accept all, ξεκινάμε διαδικασία εγκατάστασης και αρχίζει την εγκατάσταση σιγά σιγά για τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα αναπτύσσουμε τις εφαρμογές μας και τις αντίστοιχες εκδόσεις, όπως εδώ αν έχετε υπόψη σας. Ας πούμε, αν θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση για τον Galaxy, είναι εδώ, βλέπετε SDK Platform, Samples for SDK, αν θυμάμαι καλά, ή το πιο πάνω, Motorola, το Sony Xperia κλπ. Λοιπόν, οπότε με την σειρά αυτά, ένα προς ένα, θα ξεκινάτε την διαδικασία της εγκατάστασης και θα προχωράτε. Θα πρέπει να το κάνετε αρκετές φορές γιατί κάποιες φορές δεν τα κατεβάζει σωστά και πρέπει να το δοκιμάσετε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις. Αυτό θα μας βοηθήσει στην συνέχεια όταν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα emulators στο το AVD Manager. Εδώ μπορούμε και καθορίζουμε τις εικονικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα το δούμε στην πορεία όταν ξεκινήσουμε. Κλείνω από εδώ. Μετά την επανεκκίνηση έχουμε το Java Eclipse μπροστά μας. Εσείς αυτό που πρέπει να ετοιμάσετε για να συνεχίσουμε με το επόμενο μάθημα είναι, όπως σας έδειξα προηγουμένως, το SDK Manager, από το SDK Manager να κατεβάσετε οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 ή 3 πακέτα από εδώ για να μπορέσουμε στην συνέχεια να φτιάξουμε το emulator, τις εικονικές συσκευές και να τις χρησιμοποιήσουμε. Στο επόμενο μάθημα θα φτιάξουμε οπωσδήποτε μια εικονική συσκευή και θα ξεκινήσουμε ένα απλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να τρέξουμε μια εφαρμογή σε μια εικονική συσκευή. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια και ελπίζω να σας δω και στο επόμενο.